Οι εκπαιδευόμενοι, οι εκπαιδευτές και ο διευθυντής του πρώτου σχολείου δεύτερης ευκαιρίας Τρικάλων διοργάνωσαν ένα διήμερο ανοιχτών θυρών την περασμένη Τετάρτη και Πέμπτη με στόχο να παρουσιάσουν στην κοινωνία των Τρικάλων τη φιλοσοφία και τον τρόπο λειτουργίας του σχολείου, αλλά και τα ωφέλη και τις δυνατότητες που δίνουν σε ενήλικες οι οποίοι για διάφορους λόγους δεν είχαν αποκτήσει απολυτήριο λυκείου. Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας είναι ένας θεσμός που έχει καθιερωθεί σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, ως μέσο καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού. Με το θεσμό αυτό παρέχεται η δυνατότητα σε ενήλικες που δεν ολοκλήρωσαν την 9χρονη υποχρεωτική εκπαίδευση να αποκτήσουν απολυτήριο γυμνασίου και να ενταχθούν ομαλά στις κοινωνικές, οικονομικές και επαγγελματικές δομές. Είναι ένα ευέλικτο καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που διαφέρει από τα γνωστά προγράμματα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης. Διαμορφώνεται από τις εκπαιδευτικές ανάγκες των εκπαιδευόμενων, τις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας αλλά και του χώρου εργασίας. Την Τετάρτη στις 20 του μηνός και την Πέμπτη στις 21, το πρώτο σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Τρικάλων έχει προγραμματίσει την εκδήλωση με το όνομα «Ανοιχτές θύρες». Αυτές τις δύο μέρες το σχολείο στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων θα παρουσιάσει αφενός μεν όλα τα εργαστήρια και τα projects τα οποία έχουν οργανωθεί και υλοποιηθεί κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά και επίσης το σχολείο είναι ανοιχτό προς όλους τους συμπολίτες οι οποίοι επιθυμούν να παρευρεθούν στην εκδήλωση, να ξεναγηθούν στους χώρους του σχολείου και να ενημερωθούν για τη φιλοσοφία. Το διήμερο αυτό, όλα τα project τα οποία έχουν υλοποιηθεί είναι αφενός μεν project εργαστήρια τα οποία έχουν γίνει από εκπαιδευόμενους του Α και εκπαιδευόμενους του Β κύκλου. Ταυτόχρονα υπάρχουν εργασίες από μεμονωμένους εκπαιδευόμενους. Και τέλος θα γίνει μια αρχική παρουσίαση του θεατρικού από τη θεατρική ομάδα του σχολείου. Ευελπιστώ όλοι οι συμπολίτες μας τις δύο αυτές ημέρες, 20 και 21 Ιουνίου, να επισκεφτούν το σχολείο, έτσι ώστε να μας γνωρίσουν από κοντά και επίσης όποιος ενδιαφερόμενος θελήσει το διάστημα αυτό μπορούμε να κάνουμε και εγγραφές έως τις 29 Ιουνίου.